Με τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτικών, αστυνομικών και στρατιωτικών φορέων της περιοχής, τιμήθηκε σήμερα η 65η επέτειος της απελευθέρωσης του Βόλου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Σαν σήμερα, στις 19 Οκτωβρίου του 1944, οι Γερμανοί κατακτητές εγκατέλειπαν άρον-άρον το Βόλο, καθώς είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το Τρίτο Ράιχ. Αντιστασιακοί που έζησαν εκείνες τις ιστορικές μέρες επαναφέρουν στη μνήμη τους τις εικόνες από τα γερμανικά στρατεύματα που έφευγαν, φροντίζοντας ωστόσο να αφήσουν πίσω τους καμένη γη. Προσπάθησαν με ό,τι μέσον βρίσκαν, με γαϊδουράκια, με αμαξάκια παιδικά, με κάρα, ό,τι προσπάθησαν να φύγουν κακή κακώς από την πόλη μας. Εν τω μεταξύ, ό,τι μπορούσαν κάναν και τις ζημιές. Είχαν πυρηματίσει το λιμάνι, αλλά ευτυχώς εμείς το προλάβαμε, οι αντάρτες, που κατεβήκαμε το βράδυ. Ξημερώνοντας 19, εμείς βρισκόμασταν στο Βόλο πλέον. Αλλά πριν από όλα, αυτές τις τελευταίες ημέρες, μια εβδομάδα, τους είχαμε στήσει ενέδρες εκεί έξω από τα Μενισάτικα, στα υψώματα του Κακάβου τα λεγόμενα, και τους περιποιηθήκαμε. Ο Δημάρχος Βόλου Έκος Βούλγαρης αναφέρθηκε με δηλώσεις του στα μηνύματα της συγκεκριμένης επετείου για τις σύγχρονες γενιές. Από το 1944 μέχρι σήμερα η πόλη αγωνίζεται για να βρει την αυτοπεποίθησή της, την ταυτότητά της, για να γίνει μια πόλη ελκυστική, ανταγωνιστική και ανθρώπινη. Και σε αυτό το στόχο, σε αυτή την πορεία αυτών των χρόνων, θέλουμε και εμείς ως Δημοτική Αρχή να βάλουμε ένα λιθαράκι για να πετύχουμε για να δικαιωθεί ο αγώνας αυτών των ανθρώπων. Νιώθω σαν να ήμουν χθες, σαν να ήταν χθες. Είναι αλήθεια ότι υπέφερε πολύ ο λαός μας την κατοχή, μέχρι και δεν είχε και να φάει. Ας αφήσουμε ότι οι πολλοί πεθάναν από αβιταμίνωση, από αβιταμίνωση, διότι δεν υπήρχε ούτε το λάδι, ούτε το αλάτι, ούτε το ψωμί.